Καρέ καρέ, ο τηλεοπτικός φακός καταγράφει την επιχείρηση μεταφοράς 5 Ουκρανών ναυτικών στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση του γνωστού για την τοξικότητά του λαγοκέφαλου. Ο ένας από αυτούς βρίσκεται σε κόμμα. Ο συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στο λιμενικό σώμα Ιερά Πέτρας όταν το τάνκερ Ουκρανικών συμφερόντων εξέπεμψε σως 2 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Χρυσής. Αιτία ήταν η ξαφνική ασθένεια των 6 Ουκρανών ναυτικών που έφαγαν χωρίς να το γνωρίζουν το επικίνδυνο ψάρι. Μόνο ο ένας από τους 6 ναυτικούς αισθάνθηκε καλύτερα και δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και αυτά τα λαγόψαρα υπάρχει μια ουσία από ό,τι έχουμε ενημερωθεί που λέγεται τετραδοτοξίνη, η οποία παραλύει το νευρικό σύστημα, τα πνευμόνια και ότι δεν πρέπει να καταναλώνονται αυτά τα ψάρια. Όπως προέκυψε, οι ναυτικοί έφαγαν λαγοκέφαλους που ψάρεψαν οι ίδιοι, ενώ ο Ουκρανός που έπεσε σε κόμμα κατανάλωσε και τα εντόστια του ψαριού, τα οποία περιέχουν και την τοξική ουσία τετραδοτοξίνη. Εκείνο που ανησυχεί ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία είναι ότι ο πληθυσμός του επικίνδυνου ψαριού έχει πολλαπλασιαστεί στην περιοχή. Η θάλασσα έχει κατακλειστεί πλέον εδώ, ειδικά η νότια περιοχή, η νότια μεριά της Κρήτης έχει κατακλειστεί από αυτά τα ψάρια. Οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες και είναι πολύ εύκολο να ψαρευτούν. Δηλαδή, αν είχε γεροβολήσει αυτό το σκάφος ρηχά, κατεβάζοντας μια καθητή, ένα τζίστρι, θα πιάνει αμέσως τέτοια ψάρια. Είναι τόσα πολλά. Εκείνο που σοκάρει είναι ότι παρά τις οδηγίες που έχουν δοθεί, υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι ψαρεύουν το επικίνδυνο ψάρι και το καταναλώνουν. Για την ώρα υπάρχει πλήρης απαγόρευση. Προς έκπληξη το λέω αυτό γιατί είδαμε αυτές τις μέρες να καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες από αυτά τα ψάρια, μια και η θάλασσα έχει γεμίσει από αυτά τα ψάρια και να καταναλώνονται από Βούλγαρους. Το πρώτο τουλάχιστον επίσημα καταγεγραμμένο κρούσμα ανθρώπου στην Κρήτη που πέφτει σε κόμμα από την κατανάλωση λαγοκέφαλου θα πρέπει να θέσει σε συναγερμό τις αρχές.